Αν πούμε ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς ότι η συναυλία αυτή μεικτά δεν ξέρω τι θα πληρώσουν για φώτα κτλ. Κτλ. Γιατί θα πληρωθούν αυτά. Και ένα αντίτιμο στο δημόσιο λέει χθες η απόφαση βέβαια από το εισιτήριο. Ωραία, ρε παιδί μου, θα μας μείνουν γύρω στα 500 χιλιάρικα. Θα μείνουν λεφτά. Δεν ξέρω πώς θα μείνουν στο σύλλογο. 100, 200, 300. Εγώ το είπα και χθες η κυρία Καριστιανού. Μετά από αυτή την αιχμή που άφησε ο κύριος Πλακιάς, δεν μπορεί η κυρία Καριστιανού να βγαίνει στα κανάλια, με αγάπη το λέω. Και να, λέω, και να λέει, όπως είπε χθες σε εμάς, δεν γνωρίζω ότι έχει μέσα το ταμείο. Όταν, να σας πω κάτι κυρία Καριστιανού, το λέω με αγάπη. Κανένας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση σας. Ούτε μπορώ να αντιληφθώ εγώ και κανένας μας πώς είναι να χάνεις το παιδί σου. Ούτε έχω αφήσει και δεν πρόκειται καμία αιχμή εγώ προσωπικά ότι υπάρχει αδιαφάνεια ή υπάρχει μια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού σας να τα κονομήσετε στη μνήμη νεκρών παιδιών. Δεν περνάει από το μυαλό μου. Ούτε καν. Όμως, επειδή υπήρξαν αιχμές από τη μεριά του κυρίου Πλακιά, πρώτον. Δεύτερον, επειδή δεν είναι ένας σύλλογος, ας πούμε, που κάνει εκδρομές τα Σαββατοκύριακα στις όμορφες ελληνικές πόλεις της περιφέρειας, είναι ένας σύλλογος, έστω από 7-6-7 μέλη, οικογένειες, αγωνιών που έχουν χάσει παιδιά. Άρα, λοιπόν, εδώ δεν είναι μόνο, δεν είναι σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα εδώ. Δεν πρέπει να υπάρχει που είμαστε σίγουροι τιμιότητα, πρέπει να φαίνεται και προς τα έξω τιμιότητα. Άρα, εγώ τι θα έκανα στη θέση σας. Κάθε ευρώ που θα έμπαινε, θα έβγαζα μια ανακοίνωση στη σελίδα του συλλόγου ότι στα ταμεία μας υπάρχουν 100 ευρώ, 200 ευρώ, 300.000 ευρώ. Για να ξέρετε κάποια στιγμή μετά, γιατί δεσμευθήκατε χθες, κάποια λεφτά θα πάνε σε φιλανθρωπίες και κάποια στην Ευρώπη. Να πείτε κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα, για να μην βγει ο τότε κύριος Πλακιάς, ότι πήγανε 100 χιλιάρικα σε φιλανθρωπίες και 100 σε δικηγόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Δεν πρέπει, το καταλαβαίνω ότι είστε χολωμένοι. Καταλαβαίνω ότι είστε μια χαροκαμένη μάνα. Όμως δεν πρέπει να ξανακουστεί από το στόμα σας, με αγάπη το λέω, συμβουλευτικά, για να μην βγει κάποιος Πλακιάς πάλι και σας πει αυτά που σας λέει, ότι δεν γνωρίζω πόσο είναι μέσα στο ταμείο. Δεν είναι ένα σύλλογος για την προστασία της χελώνας καρέτα-καρέτα. Που και εκεί θα πρέπει να γνωρίζετε. Εδώ μιλάμε για ένα σύλλογο γονιών που χάσαν τα παιδιά τους. Και γίνονται φιλανθρωπικές συναυλίες με καλλιτέχνες που καλά κάνουν και προστρέχουν για να βοηθήσουν και να μαζευτούν λεφτά. Τα λεφτά θα είναι πολλά που θα μαζευτούν από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Άρα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και τώρα έτσι όπως έγινε το πράγμα πρέπει να ανακοινώνεται η διαφάνεια. Το λέω και κλείνω και καλή επιτυχία στη συναυλία. Προχωράμε.